πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας μετά από καιρό, νομίζω, στον προπονητή της ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή, τον κύριο Γιάννη Ορφανέ, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Coach, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και από μένα. Και πολλά συγχαρητήρια. Και για την νίκη και για την πορεία, φυσικά. Μια πορεία που πέρασε από πολλά κύματα. Πολλές δυσκολίες, πολλά προβλήματα, τραυματισμοί, οικονομικά ζητήματα. Τα ξέρετε καλύτερα από τον καθένα μας, γιατί τα ζείτε καθημερινά. Παρ' όλα αυτά, είναι η ομάδα που μας κάνει να χαιρόμαστε να τη βλέπουμε, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια όπως με τον ΠΑΟΚ, όπως προχθές με τον Παναθηναϊκό. Και η Μίκρα είναι εδράρα, έτσι όπως το είπα και πριν, χαριτολογώντας. Η Μίκρα έχει γίνει απόρθητο κάστρο, κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε φέτος. Νομίζω η ομάδα μέσα στη Μίκρα δείχνει ένα απίστευτο χαρακτήρα. Και όντως έχει περάσει από 40 κύματα, από πάρα πολλές δυσκολίες η ομάδα φέτος, και από τραυματισμούς και από ατυχίες και οικονομικά προβλήματα σοβαρά. Αλλά νομίζω ότι βγήκαμε από όλη αυτή τη διαδικασία πάρα πολύ δυνατοί. Και γι' αυτό και έρχονται και αυτά τα αποτελέσματα. Το έλεγα νωρίτερα ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πάρα πολλοί προπονητές που σκίζουν τα πτυχία τους, γιατί βλέπουν μια ομάδα, μιλάω για τον Ηρακλή, που δημιουργήθηκε ημέρα Πέμπτη, ξεκίνησε πρωτάθλημα Κυριακή και αυτή τη στιγμή είναι πρώτη. Χωρίς προετοιμασία, χωρίς φιλικά, χωρίς μεταγραφές στην ώρα τους, με τους πιτσιρικάδες στην αρχή, αν το θυμάστε, πώς χτίστηκε όλο αυτό στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και τώρα έχουμε μια ομάδα στο βόλεϊ, η οποία παίζει τόσους μήνες με δύο κεντρικούς. Με δύο! Δεν νομίζω, εσείς θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος, να υπάρχει η ομάδα κάπου αλλού που να έχει μόνο δύο κεντρικούς. Και δεν είναι μόνο οι δύο κεντρικοί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Είναι και στις προπονήσεις, έτσι, που δεν έχετε ένα τρίτο να βάλετε, να κοντραριστούν μεταξύ τους, να γίνει κάτι στις προπονήσεις. Ναι, η ομάδα, είπα ότι παίζει στα όρια της. Προπονείται και στα όρια της. Γίνεται τρομερή διαχείριση από πλευρά δικιάς μου. Λόγω του ότι είναι δύο υπερκεντρικοί, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνουμε την ίδια ποιότητα προπόνησης όπως άμα ήταν τρεις ή τέσσερις κεντρικοί. Οπότε γίνεται μια διαχείριση και μέσα στην προπόνηση. Στα παιχνίδια δεν μπορεί να γίνει καμία διαχείριση. Τα παιδιά μπαίνουν μέσα και από τον πρώτο πόντο μέχρι τον τελευταίο, είτε είναι το 3-0 το παιχνίδι, είτε είναι στα 5 σετ, πρέπει να είναι μέσα και να παίζουν. Και δεν μπορούν να έχουν κακή ημέρα. Δηλαδή δεν τους επιτρέπεται κακή ημέρα. Ούτε καν λάθος. Δεν μπορούν να ξεκουραστούν, δεν μπορούν να καθαρίσει σε ένα δύσκολο παιχνίδι λίγο το μυαλό τους. Αν και αυτοί έχουν το πλεονέκτημα ότι βγαίνουν λόγω του λίμπερο, βγαίνουν κάποιες θέσεις. Αλλά γενικά η ομάδα προπονείται εδώ και πολύ καιρό στα όρια της. Και αυτό, εντάξει, η διοίκηση νομίζω κάνει τρομερή προσπάθεια στο να επέλθει αυτή η ισορροπία. Να υπάρξει και μια ενίσχυση για αυτή τη θέση. Να περιμένουμε. Δεν είναι αυτό. Λέμε για ενίσχυση. Ναι. Ενίσχυση όχι όταν ενίσχυση. Ακριβώς. Για τα αυτονόητα λέμε. Ναι, συγγνώμη. Ακριβώς. Αυτό για είναι λίγο. Εγώ λέω για να έρθει η ισορροπία ξανά στην ομάδα. Η ομάδα δηλαδή να λειτουργήσει σαν ομάδα με τρεις κεντρικούς. Αυτό δεν λέγεται ενίσχυση. Κανονικά τέσσερις είναι νομίζω. Εντάξει, τρεις και με τρεις μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Εμείς με δύο. Άρα δεν λέμε να ενισχυθούμε. Ουσιαστικά είναι να ξαναφέρουμε ισορροπία, να αντικαταστήσουμε τον τραυματισμό του Χρήστου του Κιώση. Αυτό είναι. Και δηλαδή πόσο δεν μάλλον να πάρουμε ακόμα ένα κεντρικό για να ενισχυθούμε. Δηλαδή είχαμε και. Έτσι ακριβώς. Καλά κάνετε και με διορθώνετε, γιατί η λέξη ενίσχυση είναι λανθασμένη σε αυτή την περίπτωση. Πόσο μάλλον όταν ο ένας από τους δύο είναι ένα παιδί που ήταν τρίτη ή τέταρτη επιλογή για σας ξεκινώντας η σεζόν, έτσι. Ένας νεαρός, χωρίς πολλές εμπειρίες και ξαφνικά είναι βασικός και αντικατάστατος. Είναι και ένα παιδί. Και έχουν γίνει αυτές οι νίκες μαζί τους στην εξάδα, στην εφτάδα. Ναι. Είναι ένα παιδί που τελευταία στιγμή τον επιστρατεύσαμε από το Μπίγασο Πολύχνης. Από την Α2. Και αυτό γιατί έπρεπε να βρούμε ένα παιδί και ευτυχώς ο Νικηφόρος ο Φωτιάδης δέχτηκε και ήρθε και δέχτηκαν και άνθρωποι του Πήγασου να έρθει σε εμάς. Και να υπενθυμίσω ότι δεν ήταν και βασικός τέλεχος στον Πήγασο Πολύχνης. Εγώ τον δηλαδή, θυμάμαι από τις ακαδημίες του Ηρακλή με παιδες. Εγώ τον είχα και στις ακαδημίες όταν ήμουνα και την χρονιά που σωθήκαμε πάλι ήταν στην ομάδα, αλλά ήταν σαν τρίτος, τέταρτος. Και φέτος καλέστηκε να σηκώσει ένα βάρος του δεύτερου κεντρικού στην αντρική ομάδα του Ηρακλή. Και όχι μόνο το έχει καταφέρει το παιδί, νομίζω ότι έχει προσφέρει παραπάνω από αυτά που περιμέναμε όλοι μας. 100%.
100%. Και του αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο άλλοι και στην ηλικία του και βάσει των σωματικών χαρακτηριστικών θα μπορούσαν να αντέξουν όλο αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό το δεν μπορεί να διαρκέσει, δηλαδή δεν μπορούμε να βγάλουμε άλλο μισό γύρο με δύο κεντρικούς. Ναι. Εντάξει, κάπου τα παιδιά έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στα όρια τους. Πονάνε, φτερνίζονται που λένε και κοιτάζουμε... Έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ. Ναι, ακριβώς. Εδώ φτερνίζεται ένας αθλητής και κοιτάμε να δούμε τι γίνει. Όπα, ο κεντρικός μου φτερνίστηκε. Φτερνίστηκε ο κεντρικός. Πρόβλημα, δηλαδή. Τρέξτε. Ναι, τρέξτε, ναι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα μέσα στην καθημερινότητά μας. Είναι αυτή. Mm-hmm. Μην στραμπουλήξει, γιατί μια τρίχα δεν επιτρέπεται στους κεντρικούς. Πώς να το εξηγήσω. Είναι δηλαδή, μετρημένοι στα δάχτυλα οι παίκτες που δεν υπάρχει να... λύση, δεν υπάρχει μετά από αυτό τίποτα. Οπότε γίνεται μια τρομερή προσπάθεια από τη διοίκηση να γίνει αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουν μείνει πολύ λίγες μέρες και ευελπιστώ ότι θα υπάρξει εκεί πέρα η διόρθωση και θα ξαναέρθει η ισορροπία στην ομάδα. Coach, η βαθμολογία λέει Ηρακλής 24, πέμπτη θέση, έναν μόλις πίσω από τον Ηρακλή Χαλκίδας, που έχει 25. Το πρόγραμμα, εντάξει, δεν μας απασχολεί προς το παρόν, γιατί υπάρχει διακοπή, 3 Φεβρουαρίου είναι η επόμενη υποχρέωση μέσα στην Αλεξανδρούπολη. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω τώρα για στόχο τετράδας, γιατί ναι, μεν το καλοκαίρι κανείς δεν το είπε. Κανείς δεν το είπε. Να κάνουμε μια καλή ομάδα, να βγάλουμε γούστα, να περνάμε καλά, να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο. Αλλά τώρα, εδώ που είμαστε, και αν με το καλό έρθει ένας κεντρικός, νομίζω δεν θέλει και πολύ. Θέλει πολύ. Όχι, δεν θέλει. Εννοείται ότι δεν θέλει πολύ. Όταν βρίσκεσαι εδώ πέρα, είμαστε αυτή τη στιγμή, έχει παιχτεί και η τρίτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου, είμαστε στην πέμπτη θέση. Και μπορεί και να έχουμε και μια αυτή την κίνηση με ένα κεντρικό, εννοείται ότι κρυφοκοιτάζουμε την τετράδα. Δεν το λέμε μέσα μας, όλοι κοιταζόμαστε και το νιώθουμε μέσα μας όλοι αυτό το πράγμα. Απλώς θα είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα αν δεν έχουμε την έλευση έχει. Του κεντρικού. Mm. Αν δεν την έχουμε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί οι ομάδες από εδώ και πέρα παίζουν, είναι ο θάνατός σου η ζωή μου. Δηλαδή θα παίξουμε με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης που είναι χαμηλά. Είναι χαμηλά, να μην μπει στα play out, μέσα στην έδρα εκεί πέρα θα τα δώσει όλα. Παίζουμε στον Παμβοχαϊκό το ίδιο. Δηλαδή έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Και το Αιγίνιο ακόμα που θα έρθει και αυτό θα τα δώσει. Και το Αιγίνιο που θα έρθει εντός πάλι. Και ο Εθνικός Πειραιώς, δηλαδή όλες οι ομάδες πλέον είναι τέτοιο το φετινό πρωτάθλημα που καμία ομάδα δεν θέλει να μπει στα play out. Αναγκάσαμε τον Παναθηναϊκό προχθές και κατά 99% δεν θα τα καταφέρει να ξεφύγει τα play out. Mm-hmm. Τον αναγκάσαμε προχθές εμείς. Εντάξει, με την απόδοσή μας και με την νίκη που κάναμε. Το ίδιο θέλουμε, εντάξει, εμείς θέλουμε να κερδίζουμε, θέλουμε να κοιτάμε ψηλά, δεν θέλουμε να κοιτάμε πίσω, αυτό λέω και στα παιδιά. Μην κοιτάμε τι γίνεται πίσω μας, να προσπαθούμε να κοιτάμε τι γίνεται, τι κάνουν μπροστά μας και να κυνηγάμε αυτό το πράγμα, την μπροστά μας. Νομίζω ως τώρα αυτό έχει αποδώσει και έχει βγει. Λέγαμε πριν, επανέρχομαι λίγο στο καθαρά αγωνιστικό, αν και προπονητές εμείς απ' έξω δεν είμαστε και δεν θα γίνουμε ποτέ, αλλά όπως είπαμε αυτά που είπαμε και καλώς τα είπαμε για τον Φωτιάδη, το είπα στον ίδιο τον αθλητή, το λέω και σε εσάς, ότι εγώ τον Ριζόπουλο τον ξέχασα. Και το λέω τον ξέχασα, μην παρεξηγηθώ, εννοώ ότι όταν έφυγε μιλούσαμε για μια πολύ σημαντική απώλεια ενός βασικού αθλητή και ένα αθλητή που δεν έβγαινε ποτέ από την εξάδα, έτσι, ήταν πάντα εκεί και τα υπόλοιπα παιδιά είχαν πολύ μικρό ρόλο χρόνο συμμετοχής. Πλέον, και με το στήριο του Τζιουμάκα και με την ανεβασμένη απόδοση πάρα πολύ του Εφρεμίδη και με τις παρουσίες του νεαρού του Ελευθερίου και εκεί γίνεται αυτό που θα πάρει κάποιος προπονητής και θα ασκήσει το πτυχίο που έλεγα για το ποδόσφαιρο νωρίτερα. Εντάξει, τα παιδιά αυτά είναι έτοιμα, δουλεύουν σε όλες τις προπονήσεις, θέλουν να παίξουν, έχουν αυτό, αρπάξαν την ευκαιρία και ο Στήλιος του Τζιουμάκα την άρπαξε ευκαιρία, του δόθηκε η ευκαιρία, παίζει. Νομίζω ότι είναι έτοιμα. Έχουν πάρει κάποιες εμπειρίες και από πέρσι. Γιατί και πέρσι, άμα θυμόμαστε, στο δεύτερο γύρο, αυτά τα παιδιά είχαν ενεργό ρόλο. Έπαιζαν πολύ μετά την αποχώρηση των ξένων, ναι, βέβαια. Άρα αυτό τα έψησε, θα μπορούσαμε να πούμε. Οπότε φέτος είναι πολύ καλύτερα. Ο Αντώνης Μπουράκης μπήκε στο τέταρτο σετ προχθές και έκανε ένα τρομερό παιχνίδι. Έβγαλε κάποιες απίστευτες άμυνες. Δηλαδή τα παιδιά είναι έτοιμα. Δηλαδή
Μπορεί και να μην τα βλέπαμε λόγω της εμπειρίας του Ριζόπουλου, γιατί εντάξει, ο Ριζόπουλος είναι τόσο έμπειρος αθλητής που μπορεί να διαχειριστεί κάποια μάτς, αλλά τα παιδιά αυτά, ναι μεν μπορεί να χάνουν από εμπειρία, αλλά υπερτερούν σε πολλά άλλα κομμάτια. Και αυτό τους είπα. Θέλω να μου βγάλετε αυτά τα καλύτερα κομμάτια που έχετε. Επιθετικά, στο μπλοκ, στην άμυνα. Δώστε μου αυτά τα πράγματα και ας μην μου δώσετε υποδοχή, ας πούμε, που ο Ριζόπουλος ξέρουμε όλοι ότι είναι ο καλύτερος υποδοχίας στην Ελλάδα, ακραίος. Mm-hmm. Δώστε μου όλα. Και όντως αυτό έχουν καταφέρει. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτό το αποτέλεσμα. Και τώρα, μιας και το αναφέρετε, δεν ξέρω, μπορεί να είναι η ιδέα μου, αλλά βλέπω την ομάδα. Πάλι θα χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα που μου ήρθε να το πω και στην περιγραφή με τον ΠΑΟΚ και μετά. Αρχίζει επιθετικά και κοπανάει. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν υπάρχει άγχος, υπάρχει θράσος πολύ. Παίζει καλύτερα η ομάδα Ηρακλής επιθετικά πλέον. Εντάξει, είμαστε είναι πιο ιδέα δυνατή. Μου. Όχι. Είμαστε όντως πιο δυνατοί επιθετικά. Αυτό είναι δεδομένο. Απλώς αυτό φαίνεται και πολύ πιο έντονα μέσα στη Μίκρα. Εκτός Μίκρας, καλώς ή κακώς επηρεαζόμαστε. Και αυτό είναι το επόμενο κομμάτι που θέλω να διορθώσω και αυτό που συζητάμε τον τελευταίο καιρό είναι αυτό με τα παιδιά. Ναι. Ότι ωραία, μέσα στη Μίκρα έχουμε το αίτητο, αλλά εκτός Μίκρας δεν έχουν έρθει αυτά τα αποτελέσματα. Δεν είμαστε τόσο ανταγωνιστικοί όσο θέλουμε. Τι γίνεται? Δηλαδή προσπαθούμε τώρα αυτό να λύσουμε, το τι συμβαίνει. Και δεν έχουμε κάνει μια έτσι δυνατή εκτός έδρας νίκη. Νομίζω ότι όταν θα έρθει και αυτό... θα ολοκληρωθεί το έργο. Θα ολοκληρωθεί, όντως θα ολοκληρωθεί. Κάτι τελευταίο, η διακοπή θα κάνει καλό? Η διακοπή, εντάξει, επειδή εμάς είναι και αθλητές, η μισή ομάδα είναι σε μεγάλη ηλικία αθλητές. Mm-hmm. Αυτή η διακοπή θα ξεκουραστούν οι αθλητές. Και λόγω του ότι τα Χριστούγεννα δεν είχαμε μεγάλη διακοπή, είχαμε αγωνιστική 3 Γενάρη, παίζαμε το πρωτοχρονιά παραμονή, ήμασταν μέσα στο γήπεδο εμείς. Νομίζω λίγο αυτό θα μας ξεκουράσει και θα εμφανιστούμε καλύτεροι. Και ευελπιστούμε να εμφανιστούμε και σαφώς πιο ενισχυμένοι, ας πούμε ενισχυμένοι. Ναι, γιατί αν έρθει αυτές τις μέρες ένας αθλητής, εκεί θα κάνει πάρα πολύ καλό η διακοπή, γιατί θα έχει και ένα χρόνο προσαρμογής. Θα την εκμεταλλευτεί με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Πάντα τέτοια να ευχηθώ, να περνάτε καλά και εσείς και οι παίκτες σας, γιατί το βγάζετε αυτό μέσα στο γήπεδο και με τον ΠΑΟ και με τον Παναθηναϊκό και με τα υπόλοιπα σε όλα τα μάτια στη Μίκρα που ο Ηρακλής κέρδιζε. Δείχνετε ότι πάνω απ' όλα περνάτε καλά και το ευχαριστιέστε αυτό που κάνετε. Οπότε αυτό εύχομαι, coach, από εδώ και πέρα, να συνεχίζετε να περνάτε καλά. Και στα εκτός πλέον, αν μπορεί να γίνει. Να γίνει, ναι, όντως, ισχύει αυτό το πράγμα. Νιώθουμε καλά, ο κόσμος, λαμβάνουμε αυτή την ενέργεια από τον κόσμο ότι περνάει καλά, θέλει, του αρέσει αυτό το πράγμα, του αρέσει αυτό που γίνεται στο γήπεδο. Δηλαδή, και εμείς νιώθουμε πολύ ευχάριστα γιατί όλο αυτό μοιάζει σαν γιορτή. Και να αναφέρω και χωρίς να υπάρχουν καθόλου περίεργες συμπεριφορές φέτος. Ναι, εξαιρετική. Είναι μια εξέδρα που φωνάζει, είναι μια εξέδρα που φωνάζει για την ομάδα μας, ενισχύει την ομάδα μας και είναι τρομερή ενέργεια που λαμβάνουμε. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι όσο αυτό θα συνεχίζει θα φουντώνει κιόλας. Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτό νιώθουμε κι εμείς, ότι φουντώνει πιο πολύ. Πιο πολύς κόσμος έρχεται και αυτό είναι το θετικό. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά, ευχαριστώ καλό πολύ. Καλό βράδυ, coach. Να είστε καλά.